πιάσουμε μια σοκολάτα και εμείς θα γλυκαθούμε. Να που λένε ότι στην Άγια διαρκόνται όλοι στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Έχουν δει τέτοιες εικόνες και σκέφτονται όλοι την ιδανική πόλη για να ζήσουν. Τι λέει, σε αυτή την πόλη πετάνε τρόφιμα, πετάνε καραμέλες και έχουμε γεννήσει μετανάστες, παιδί. Μάλλον τέτοιες εικόνες δίναν στο εξωτερικό. Φοβερό, Πέτρο, φοβερό σχόλιο. Είναι μια εξήγηση γιατί έρχονται πολλοί στην πόλη. Για όλα υπάρχει μια εξήγηση, μια αιτία και μια δικαιολογία. Mm. Ωραία η Μέρκελ. Θα πάρω μια συνέντευξη από τη Μέρκελ. Πόλεμο για... Σοκολάτο πόλεμο. Πολύ πράγμα. Γι' αυτό τι λένε σοκολάτο. Ήχθες γιατί ρίχνουν σοκολάτες. Αρχή με σοκολάτες. Πολύ πράγμα σοκολάτα. Πολύ πράγμα, 1,5 τόνο. Είμαστε μειωμένοι 40%, αλλά τι να κάνουμε. Δώστε μου 2 να κάνω ένα κόλπο. Τι πιάσαμε. Εγώ έγινα σοκολάτο άρπα, το πήρα μόνο με σοκολατάκι. Λοιπόν. Πέτρο, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι ομορφότερη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη. Φυσικά εγώ, εσύ η Μέρκελ. Εγώ φυσικά. Φαντάζεσαι τώρα να βλέπουνε στο καθρέφτη τη φυσιογνωμία της Μέρκελ. Να μην σοκαριστεί ο κόσμος. Ναι. Καλά, να ρωτήσεις τους δικούς μας, θα πούνε η Μέρκελ. Όχι, αν ρωτήσεις ένα πολιτικό, πει πιο όμορφη είναι η Μέρκελ. Σε σύγκριση με τι. Πανέ μου. Διώχτε τον Στρόσκαν από εδώ, διώχτε τον από εδώ, τον Στρόσκαν, διώχτε τον. Πρόβατα, μαύρα πρόβατα. Νατάσα Ράγιου. Γεια σας, χρόνια πολλά και του χρόνου. Τι μοναδικό γυαλί είναι αυτό. Άντε καλέ που είναι μοναδικό. Όμως, με σκότωσαν, με σκότωσαν. Μαύρο προβατάκι, μαύρο προβατάκι έτυχε. Μαύρο προβατάκι σε ή έτυχε. Έχει σούπερα το απαγωλό πρόβατο. Κυρία Ράγιου είναι εδώ μπροστά στις κάμερες, η Νατάσα. Το φύλαγα. Τι είστε ενημένος. Golden Boy δεν είμαι, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Αγάπη μου, περνάς ωραία. Ναι. Τι είσαι ετοιμένη. Λοιπόν, τα μαύρα πρόβατα, ο λίγος που είναι ο λίγος. Δεν ξέρω, μόνο τα πρόβατα υπάρχουν εδώ. Ο λίγος που είναι. Βάζει λέγει τρόικα, η τρόικα τον λέει το λίγο. Το λίγο τον λένε τρόικα, Πέτρο. Όταν είσαι διαφορετικός από το κοπάδι, παίρνει. Δεν απειλείς από το λίγο, αλλά το ίδιο το κοπάδι, μην το ξεχάσει. Σωστό. Πολύ ωραία, παρόλο το βάρος των επιτοκίων. Πώς τα σηκώνετε όλα. Όλα, όλα. Τα ψεύτικα σηκώνονται, τα αληθινά είναι δύσκολα. Καλά. Τι προβατάκι είναι αυτό. 6 μηνών. 6 μηνών προβατάκι. Αντέχει. Ορίστε. Ναι, αντέχει, μια χαρά. Είδαμε και μωράκια και σκυλάκια ντυμένα, Πέτρο. Χρόνια πολλά! Είναι ο Λύκος! Ο Λύκος είναι από πίσω! Μας την ζητάει! Δάδης φυσικό
Παπαδόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής. Τα πρώτα εύσημα τα πήρατε, πρόεδρε. Τα εύσημα τα παίρνει το καρναβάλι. Και έφυγε ζωντάνια χορός, ίσως μία από τις πιο ωραίες παρελάσεις. Κοροϊδέψαμε και τον καιρό. Μακάρι μέχρι το βράδυ να κρατήσει. Μακάρι, προς το παρόν τον έχουμε κοροϊδέψει. Το άλογο που σου έλεγα από χθες. Το άλογο, ένα στο καβαλάι μόνο. Και πάτε. Γεια σου Πάτρα μεγάλη. Ωραία. Μια χαρά. Είσαστε καβαλημένοι. Πάντα. Πάντα. Ευχαριστώ. Σε χωριστές το λέω. Τι είστε συντημένος. Μοναδικές στολές, μοναδικές μεταμφιέσεις και φυσικά ο καθένας με το δικό του στίγμα. Βλέπουμε ότι αυτά είναι από τα πληρώματα με τις καλλιτεχνικές στολές. Και εγώ. Παλό! Για τις καλύτερες μαχηγές της πόλης μας. Καλό καρναβάλι! Καβολημένη πολιτική! Εμείς ακόμα περιμένουμε να έρθει. Θα έρθω! Έλα, έλα! Παιδιά, στο καρναβάλι να έρθετε όλοι και να μην λείπει κανένας μέχρι το πρωί! Φιλάκια! Έχουμε και ωραίες κοπέλες από ό,τι είδατε στο καρναβάλι. Στο τέλος της Πάτρας είμαι! Ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει, ό,τι είναι μέτρο, ό,τι του αρέσει να γίνει, τα πάντα! Αυτή είναι η ομορφιά του καρναβαλιού. Είναι πιο ωραία όμως! Αυτή είναι η καβαλημένη! Είναι η καβαλημένη! Λέω είναι είδηση, είδηση παίρνει είναι, ποιος δεν έχει καβαλήσει το καλάμι, όχι ποιος έχει καβαλήσει. Περιπεριάρχα τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς βλέπετε την παρέλαση. Πάντα έχει τη δικιά της ομορφιά. Θα στέλνουν πολλά μηνύματα για την Τρόικα, θα στέλνουν για το μνημόνιο. Μα το καρναβέλ πρέπει να στείλει μηνύματα. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Αντικατροπίζει μια πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει ούτε τον πολιτικό κόσμο, ούτε εμάς τους ίδιους. Είναι μια άλλη οπτική προσέγγιση. Καλοδεχούμενη. Θα θέλατε να δείτε και το πρόσωπό σας σε κάποιο άρμα. Ξέρετε ότι εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Τα προσπερνώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Θα ήταν ωραίο. Εξαρτάται η κοινωνία που θα αντιλαμβάνεται. Και σήμερα τα νέα τα παιδιά με τη διαφορετικότητα, με το χιούμορ, δεν είναι ένα ωραίο μήνυμα. Αλλά και εμείς από τη δικιά μας πλευρά, από την Πάτρα, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία στον κόσμο. Ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε ένα, να ελπίσουμε. Χρόνια πολλά. Σίγουρα οι 30.000 καρναβαλιστές και 40 μην πούμε έχουν στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτή η ζωντάνια, αυτή η κινητικότητα είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ να τα καταφέρουμε. Να χορέψουμε κι εμείς. Πέτρο, πώς σου φαίνεται το γκρουπ που έρχεται? Έχει στόχο πληθεί και φαίνεται. Το ξέρεις ότι όλοι οι στόχοι είναι στρογγυλοί. Όχι. Αρκεί να τον βάλεις όμως το στόχο, γιατί αν δεν το βάλεις στο μυαλό, πάει, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να βάζουμε στόχους στη ζωή μας. Εδώ στο κέντρο λοιπόν της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, να έχει στόχος, να το κέντρο. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος ποιος είναι? Το καρναβάλι, το καρναβάλι! Μακριά από την κρίση! Λοιπόν, Μπένι! Γεια σας, καλό καρναβάλι! Σήμερα έχω σκληρός πάντα! Άσε με ένα σειρά!